μετά από τους περιορισμούς και τους εγκλισμούς που είχαμε με το Γκόβιτς, τώρα ξεκινάει στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στα Χανιά μια καταιγίδα, θα έλεγε κανείς, εκπαιδεύσεων που τόσο πολύ ανάγκη είχαν και τα ίδια τα μέλη μας, αλλά και η κοινωνία των Χανίων. Σήμερα συγκεκριμένα στο κεντρικό κτίριο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στην ΕΔΟΑ Ελευθερίου Βενιζέλου, ξεκινάει το σεμινάριο εθελοντών υγείας, το οποίο θα κρατήσει περίπου 3 μήνες μαζί με την πρακτική εξάσκηση. Έχει έρθει ειδική εκπαιδεύτρια από την Αθήνα, από τον κεντρικό Ερυθρό Σταυρό, και με τη συνδρομή εθελοντών γιατρών της πόλης μας θα επιμορφώσει τους εθελοντές αυτούς που θα παρακολουθήσουν αυτό το σεμινάριο. Θέλω να σημειώσω και να το καταλάβουν καλά όλοι οι Χανιώτες που πρέπει να συμμετέχουν σε αυτά τα σεμινάρια, ότι άσχετα μετά το πέρας της εκπαίδευσης, αν ο μαθητευόμενος γίνει εθελοντής ή όχι στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, θα είναι ένα χρήσιμο κύτταρο για την κοινωνία των Χανίων, για την κοινωνία της περιοχής μας γενικά. Ακόμη στην οικογένειά του, στη γειτονιά του. Ξέρετε, οι καιροί είναι δύσκολοι. Εκτός των οικονομικών δυσχεριών υπάρχουν και τα καιρικά φαινόμενα. Υπάρχουν δύσκολες συνθήκες. Εκεί χρειάζεται να είμαστε επιμορφωμένοι στα θέματα υγείας. Πόσες φορές θα έχουμε συναντήσει στο δρόμο μας κάποιον άνθρωπο που έπεσε. Χάμω, δεν ξέρουμε γιατί. Τότε πάει ο εθελοντής που έχει επιμορφωθεί γι' αυτό να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, και έτσι έχουν σωθεί ζωές. Στο σεμινάριο των εθελοντών υγείας που ξεκινάει σήμερα, μπορεί, παρά το γεγονός ότι ξεκινάει σήμερα, μπορεί όποιος πολίτης θέλει να έρθει έστω και τώρα να εγγραφεί και να παρακολουθήσει. Αν χάσει ένα-δύο μαθήματα, η εκπαιδεύτρια, η οποία είναι εξαιρετική, θα του δώσει τις γνώσεις τις οποίες έχασε μια-δύο μέρες. Απλά μία αίτηση μπορεί να έρθει το πρωί από τις 8.30 μέχρι τις 2.30 ή ακόμη και το απογευματινά, που συνήθως θα είναι 5 με 8, να κάνει την αίτηση. Το ίδιο και στο σεμινάριο των Σαμαριτών, το οποίο βέβαια είπαμε διεξάγεται στην οδό Νεάρχου. Εκεί μπορεί να πάει Δευτέρα ή Τετάρτη, 8 με 10 όμως το βράδυ εκεί, και τα πρωινά εδώ 8.30 με 2.30. Θέλω να σας πω ότι στην οδό Νεάρχου ξεκινάει σήμερα ένα άλλο σεμινάριο, το δεύτερο δηλαδή. Χώρια τις εσωτερικές εκπαιδεύσεις που γίνονται, αυτές είναι δημόσιες αυτές οι εκπαιδεύσεις, όπου μπορούν όποιος θέλει με μια αίτησή του να συμμετάσχει στο σεμινάριο εθελοντών Σαμαριτών Ναυαγοσωστών Διασωστών. Και μόνο αυτό που σας είπα, το βαρύ υποτίτλο, καταλαβαίνετε πόσο ανάγκη έχει η κοινωνία από όλα αυτά και πόσο μπορεί να προσφέρει αυτή η εθελοντική ομάδα όταν εκπαιδευτεί. Ήδη βέβαια υπάρχει, αλλά θέλουμε συνεχώς να την επεκτείνουμε. Ξέρετε, είμαστε μια περιοχή που έχει δύσβατα βουνά, έχει και θάλασσες. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη είναι χρήσιμοι οι εθελοντές μας, διότι συμμετέχουμε σε αναζητήσεις, συμμετέχουμε στην κατάσβεση των πυρκαγιών, όχι βέβαια να τις σβήσουμε, αλλά τον έλεγχο και την παρακολούθηση. Συμμετέχουμε στις διασώσεις, συμμετέχουμε στις ναυαγοσωστικές επιχειρήσεις όταν γίνονται, και ακόμη πολύ περισσότερο ασκούμε και μια φιλανθρωπία. Όλα μας τα σώματα ασκούν μια φιλανθρωπία. Και ξέρετε, εδώ στα Χανιά ίσως να μην δείχνει τόσο πολύ φτώχεια. Γενικώς όμως σας λέω με τα λύπες μου ότι υπάρχει μεγάλη φτώχεια και μεγάλη ανάγκη. Θέλω να πω ότι εδώ ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ένα κύτταρο εθελοντισμού. Ίσως θα έλεγα το μεγαλύτερο και το σπουδαιότερο στα Χανιά, λόγω της πολυσχηδούς του δράσης. Τα σεμινάρια αυτά καταρχήν είναι δωρεάν και είναι ελεύθερα για οποιονδήποτε. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ήδη μέλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έρχεται, δηλώνει και συμμετέχει. Και αν θέλει και το επιθυμεί, και εμείς βεβαίως το θέλουμε, κατατάσσεται στα σώματα των εθελοντών μας. Αλλιώς είναι χρήσιμος για αυτό του, για την οικογένειά του, για την κοινωνία γενικότερα.